Είναι λοιπόν ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια των συνταξιούχων. Γι' αυτό και πρέπει τους επόμενους μήνες η Συντονιστική Επιτροπή να δυναμώσει, να γίνει ακόμα πιο πλατιά η συσπήρωση όλων των συνταξιούχων στη χώρα μας σε αυτή, να πλουτιστεί με τοπικές πρωτοβουλίες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Γι' αυτό πρέπει να την περιφρουρήσουμε από κάθε χτύπημα και είναι πολύ αυτή την περίοδο που θα ήθελα να μην υπάρχει ΣΕΑ, να μην υπάρχει δράση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, όπως βλέπετε, η κυβέρνηση όλο το σκοτώνει το τέρας της πανδημίας, αλλά αυτό εξακολουθεί, αξιοποιώντας την εγκληματική διαχείριση από τη μεριά της, να καταπίνει κάθε μέρα δεκάδες ανθρώπους. Γι' αυτό δεν χρειάζεται καμία υποτίμηση από τη μεριά μας ό,τι αφορά τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας. Παρ' όλα αυτά, αγαπητές συναδέλφες και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε την πολυτέλεια της αγωνιστικής απραξίας και πρέπει οι εκδηλώσεις μας το επόμενο διάστημα να είναι ακόμα πιο μαζικές, ώστε να νιώσουν στο σβέρκο τους την καυτή ανάσα του κινήματός τους. Συναδέλφες σας και συνάδελφοι, καλώς ανταμώσαμε στον δρόμο του αγώνα. Ό,τι κερδίσαμε σαν γενιά, από εκεί μας ήρθε. Και σήμερα είναι ανάγκη το οργανωμένο κίνημα να παρουσιαστεί μπροστά. Άλλον αντίπαλο δεν έχουν αυτούς που έχουν απέναντι. Και το οργανωμένο κίνημα άρχισε να δίνει παρουσία. Και από αυτό το βήμα να τονίσω ξανά και ξανά ότι φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Στήριξη των συνταξιούχων τώρα. Και όχι κάποτε θα αυξηθούν οι συντάξεις, που είπε ο Πρωθυπουργός. Χαιρετίζομαι τους συνταξιούχους από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, που αυτό το πεντήμερο είναι στον δρόμο του αγώνα. Και αυτές τις μέρες σε πολλές πόλεις παρουσιάστηκε το αγωνιστικό κομμάτι των συνταξιούχων. Χαιρετίζομαι τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους όλης της χώρας, που πριν λίγες μέρες με την παρελθωτική απεργία βρέθηκαν στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, δίνοντας απάντηση για την ακρίβεια, για την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον άδικο πόλεμο με εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που οι λαοί τους έζησαν για 70 χρόνια αρμονικά, δίχως εθνικιστικές αντιπαραθέσεις και προβλήματα, και συνενώθηκαν οικειοθελώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, γκρεμίζοντας το άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννάει μόνο γυνά για τους λαούς. Όπου και να ανοίξει κανείς συζητήσεις στη γειτονιά, στο καφενείο, στα μαγαζά, σε χώρους που συγκεντρώνεται ο κόσμος, ακούς τα ίδια πράγματα. Τόσο το ρεύμα, τόσο το σούπερ μάρκετ, τόσο η βενζίνη, πού θα βγούμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μας χάρισε κανένας τίποτε, ούτε θα μας χαρίσει. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Γι' αυτό βασκίζουμε να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι και συναδέλφοι σας να βάλουν πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, ενωμένοι, συγκροτημένα, προχωράμε στον αγώνα μέσα από τις συγκεντρώσεις μας από τον δρόμο. Δεν περιμένουμε τίποτα από γραφεία υπουργών, από κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν περάσει και αυτοί που είναι τώρα. Μας έχουν κόψει μισθούς, συντάξεις, νεροκάματα, την υγεία μας. Ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας. Η εργατική τάξη έχει αποδείξει ότι η ενωμένη μπορεί να νικήσει. Το ότι κάνει στο παρελθόν, το ότι κάνει τώρα και θα συνεχίσει να το κάνει στο μέλλον. Συνεχίζουμε αγωνιστικά. Το απόγευμα στη συγκέντρωση στο μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που θα γίνει στην αυτική διοίκηση. Και στην Πρωτομαγιά που τιμάμε τους νεκρούς μας, τιμάμε τους αγώνες μας. Ενωμένη η εργατική τάξη θα νικήσει. Καλή συνέχεια στους αγώνες μας. Καταδικάζουμε την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τις ανυπολόγιστες συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές αμάχων και στην πρόκληση ενός ακόμα κύματος προσφύγων. Ντράπηκε και η ντροπή για την παρουσία στην Βουλή των Ελλήνων. Τρίζουν τα κόκαλα των νεκρών της Κεσαριανής, των Καλαβρίτων, του Δίσκομου, του Χορτιάτη, των άλλων ολοκαυτωμάτων της χώρας μας για την ομιλία του Ζελένσκι, του Πρόεδρου της Ουκρανίας και των Ναζιστών φωνιάδων του τάγματος Αζόφ κάτω από τα χειροκροτήματα των βουλευτών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΜΕΡΑ25, των κομμάτων που στηρίζουν την αμερικανονατοϊκή πλευρά της ιστορίας απέναντι στο δράμα του Ουκρανικού λαού.